Οπότε η κυρία Μάλφα τώρα θα μας παρουσιάσει τη σημασία της διαθεσιμότητας της μητέρας στην επιτυχία του μητρικού θυλασμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα μαζί σας για μία ακόμη φορά και χαίρομαι πολύ που από αυτό το βήμα που έχουμε κάνει πάρα πολλές διαλέξεις, ομιλίες για τα θέματα μητρικού θυλασμού όταν ήμασταν στη διαδικασία της αξιολόγησης, βρίσκομαι για μία ακόμη φορά. Τι νόημα έχει η διαθεσιμότητα? Τι είναι αυτό το πράγμα? Γιατί το αναφέρουμε? Όπως παρακολουθήσατε στην τελευταία ομιλία, πριν από το διάλειμμα, ο παιδίατρος μίλησε για πόσο σημαντικό είναι να παίρνουν οι μητέρες τα παιδιά τους στα χέρια τους, για την θέση καγκουρό, για τις ατέλειωτες ώρες που μπορεί να χρειάζεται ένα νεογέννητο να είναι στα χέρια της μητέρας του. Και τι μπορεί να μας δώσει αυτό? Θα έλεγα ότι για τα παιδιά ειδικά των μονάδων, τα πρόωρα κτλ, η σύσταση είναι ότι με το που θα τα πάρουν οι γονείς στα χέρια δεν πρέπει να τα ακουμπήσουν καν κάτω. Πρέπει να είναι μονίμως στην αγκαλιά στα χέρια τους για να καλύψουν κενά απουσίας των γονιών στο διάστημα που χρειάστηκε να νοσηλεύονται στις θερμοκοιτίδες ή στη μονάδα μακριά από τους γονείς. Εδώ και 30 περίπου χρόνια επενδύσαμε πολύ χρόνο, κόπο, προσπάθεια προκειμένου να αναστρέψουμε την καθοδική πορεία που είχε το θέμα του μητρικού θυλασμού στην Ελλάδα. Πραγματικά ήμασταν πολύ χαμηλά και πέφταμε ακόμη περισσότερο. Και έπρεπε να γίνει κάτι. 30 χρόνια πριν λοιπόν, ξεκινήσαμε μικρή ομάδα αρχικά, που αντιληφθήκαμε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Και τότε, χωρίς το διαδίκτυο να είναι σε χρήση, προσπαθούσαμε μέσα από βιβλία που αγοράζαμε για να ενημερωθούμε ή καλούσαμε από το Ηνωμένο Βασίλειο, παραδείγματος χάρη, συναδέλφους ΜΕΣ, από τη Φιλανδία, από Σκανδιναβία, και έρχονταν εδώ με δικά μας έξοδα για να ρωτήσουμε, να μάθουμε τι κάνουν όταν έχουν αυτό το θέμα με το θυλασμό, τι γίνεται εκεί, πώς διορθώνουν αυτό. Φυσικά, όλα αυτά μετά από το 1995-1996 άρχισαν να γίνονται σεμινάρια, συγκεντρώθηκαν, τα μάθαμε, εκπαιδευτήκαμε, συνεχίζουμε να εκπαιδευόμαστε. Ο τρόπος με τον οποίο θα προετοιμάσουμε μία νέα μητέρα και την οικογένειά της για το μητρικό θυλασμό είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο που καθορίζει στη συνέχεια την επιτυχία ή την αποτυχία της όλης προσπάθειας. Είναι πολύ σημαντικό οι γυναίκες να παίρνουν τις πληροφορίες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Πολύ σημαντικό. Όχι αφού γεννήσουν. Φυσικά είμαστε εκεί και τότε, αλλά δεν μπορούν να προσλάβουν τη νέα γνώση οι μητέρες. Γιατί έχουμε εξηγήσει σε άλλες φορές ότι ο δεξιός με τον αριστερό εγκέφαλο δεν συνεργάζονται πάρα πολύ καλά, και αν εγώ εκείνη την ώρα σε μια γυναίκα που μόλις κρατάει το παιδί της δώσω χίλιες πληροφορίες γιατί τις ξέρω, εκείνη θα κρατήσει 2, 3, 4 και μετά θα νιώσει και πιεσμένη ότι δεν κατάφερε να τα μάθει όλα αυτά που της είπα. Άρα προγεννητικά είναι σημαντικό. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, τα στερεότυπα των εποχών. Για παράδειγμα, το παιδί πρέπει να τρώει κάθε 3 ώρες για τόση ώρα και θα πρέπει να παίρνει τόσα ml και αυτό το διάστημα κτλ. Και κάθε μία μητέρα, ή μπορεί να πούν όχι, δεν το κοιμίζουμε στο δωμάτιό μας ούτε καν στο αυτό, αλλά αυτό μόλις το βάζω στην κούνια κλαίει. Είναι λοιπόν τέτοια μικρά θέματα τα οποία ταλανίζουν και τους γονείς, αλλά και εμάς τα που καλούμαστε να ενισχύσουμε και να βοηθήσουμε για να πούμε τι θα είναι καλό να κάνουν. Αυτό το οποίο
είναι σημαντικό να θυμόμαστε είναι ότι εμείς αλλάζουμε, οι κοινωνίες, οι ενήλικες, οι γνώσεις μας, τα επίπεδα, τα πολιτιστικά, οτιδήποτε. Όμως τα νεογέννητα έχουν πάντα τις ίδιες συμπεριφορές. Όταν ένας άνθρωπος γεννιέται, έχει ακριβώς την ίδια συμπεριφορά με άλλον, κάποιον άλλον που γεννήθηκε σε ένα άλλο μέρος της γης, εκ διαμέτρου αντίθετα. Δηλαδή, έχουν συγκεκριμένα που μας δείχνουν όταν πεινάνε ή κυρίως αυτό ή τι είναι αυτό που θέλουν. Το θέμα είναι πόσο ευφυείς είμαστε εμείς για να καταλάβουμε τι εκείνο ζητάει. Και συνηθίζω να λέω ότι το νεογέννητο δεν λέει ψέματα. Είναι η έκφραση της ζωής που αναβλύζει από μέσα του και είναι η ίδια η ζωή. Μας δείχνει με όσους τρόπους διαθέτει τι ακριβώς χρειάζεται, τι νιώθει, τι θέλει να μας πει. Τα σημάδια πείνας έχουν αποκωδικοποιηθεί, αναλύονται. Το είδος του κλάματος, βέβαια, πώς μπορούμε να το αποκωδικοποιήσουμε και πού είναι πιθανόν να οφείλεται. Το νεογέννητο που μόλις είδατε, που βλέπετε, είναι ένα μωρό που φωτογραφίσαμε εδώ, ήταν 2 ημερών. Το γέλιο που έβγαινε, η ικανοποίηση, η ευχαρίστηση, μπορούμε να πούμε, ήταν αντανακλαστικό και... Μα δεν βλέπουμε όλα τα μωρά να κάνουν το ίδιο αντανακλαστικό και άμα θέλει να σου πει ότι είναι ευχαριστημένο και χαρούμενο και ευτυχισμένο, δηλαδή πώς θα σου το πει. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Είναι πραγματικά... Λοιπόν, πώς θα επικοινωνήσει η μητέρα με το παιδί της είναι μια δουλειά που εμείς οι επαγγελματίες υγείας είμαστε εκεί και καλό είναι να μπορούμε και να το κάνουμε, να το δείξουμε. Το πρώτο που διδάσκουμε είναι ο σεβασμός στην προσωπικότητα ή και στο χαρακτήρα, καθότι ο χαρακτήρας χαράσεται στο DNA και το φέρει έναν χαρακτήρα το νεογέννητο. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι μιλάμε στο ίδιο το παιδί εμείς και οι γονείς αντιλαμβάνονται ότι ναι, θα μπορούν να το κάνουν ενδεχομένως και εκείνοι, δηλαδή είναι αυτό που διδάσκουμε. Ο τρόπος που θα το κρατήσουμε, που θα το συμπεριφερθούμε, το παίρνουμε στα χέρια και λέμε «Α, καλώς το, τι όμορφο που είσαι», οτιδήποτε. Και οι άλλοι νομίζουν ότι θέλουμε να πούμε κάτι σε αυτούς. Ναι, σε αυτούς το λέμε, αλλά μιλάμε στο ίδιο το παιδί και λέμε ότι και εκείνοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ίδιο τρόπο. Ας μιλάνε. Τα ξέρουμε πολύ καλά ότι και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης με τους νευροδιαβιβαστές, η μητέρα επικοινωνεί άριστα με το έμβριο. Και το έμβριο αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά τι θέλει να του πει η μαμά του, πώς νιώθει. Πρέπει να πούμε, μιλήσουμε και για τους κυρκάδιους ρυθμούς στις μητέρες. Πόσο θα κοιμάται το παιδί, γιατί θα πρέπει να καθορίσουμε πόσο θα κοιμάται το παιδί. Θα μας δείξει πόσο κοιμάται το παιδί. Έχει τους δικούς του ρυθμούς που είναι γρηγορότεροι, πιο συχνοί και μικρότεροι. Για παράδειγμα, ένας ύπνος του νεογέννητου σε σχέση με τις μητέρες μπορεί να είναι στο μισό χρόνο, ένας κύκλος ύπνου, ολόκληρο ύπνου. Η λέξη πρόγραμμα είναι κάτι που μας ταλανίζει πάρα πολύ. Οι γυναίκες έρχονται να γεννήσουν και περιμένουν ότι μετά το παιδί θα έχει ένα πρόγραμμα για να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Μα για ποιο πρόγραμμα μιλάμε? Ναι, θα έχει ένα πρόγραμμα όταν θα πηγαίνει στο σχολείο. Φυσικά και θα έχει ένα πρόγραμμα. Μα τώρα το πρόγραμμα το κανονίζει το ίδιο το παιδί. Εμείς μπορούμε να πούμε ότι θα έχετε περίπου 8 με 12 γεύματα μέσα στο 24ωρο. Και αν τα έχετε, πάτε πάρα πολύ καλά. Μα κάποιο μπορεί να τρώει σε συγκεκριμένους χρόνους. Μα μιλάμε για ένα νεογέννητο, το οποίο περνάει και φάσεις ανάπτυξης. Χρειάζεται πολύ χοληστερίνη για να φτιάξει εγκεφαλικά κύτταρα και κολλάει επάνω στο στήθος και ζητάει να πάρει το βαρύ γάλα, αυτό που είναι στο βάθος του μαστού. Και αυτό η μητέρα δεν είναι καλό να βγάλει συμπέρασμα, μα δεν χορταίνει, καταλάβατε, δηλαδή πελαγοδρομούν μετά οι άνθρωποι και θέλουν τη βοήθειά μας πραγματικά.
Το πιο σημαντικό όμως και γι' αυτό το λόγο είναι που επαναλαμβάνω την ίδια ομιλία όπως και πέρυσι, γιατί μου ζητήθηκε, είναι η διαθεσιμότητα της μητέρας, των γονέων και των δύο. Οι νέες γυναίκες πιθανόν δεν έχουν μάθει να βάζουν κάποιον άλλον πάνω από τον ίδιο τους τον εαυτό. Να είναι διαθέσιμες δηλαδή πρώτα για κάποιον άλλον και ύστερα για τον εαυτό τους. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο μάθημα που παίρνουμε όταν γεννάμε όλες, μηδιαμιάς εξαιρουμένης θεωρώ. Έχει λοιπόν να μάθει ότι θα είναι διαθέσιμη ανά πάσα ώρα και στιγμή για το νεογέννητο μωρό της. Και είναι δύσκολο, ναι, είναι χρήσιμο, είναι απαραίτητο, αυτό θα δούμε. Είπα για τα στερεότυπα, ότι οι γονείς έχουν κάτι στο μυαλό τους πριν ξεκινήσουν ένα... Έχουμε 5 λεπτά ακόμα. Και περνάω λίγο γρήγορα να σας πω ότι η διαθεσιμότητα λοιπόν που βασίζεται. Βασίζεται στην θεωρία της προσκόλλησης ή του δεσμού, όπου με τον όρο προσκόλληση αναφερόμαστε στο μακροχρόνιο συναισθηματικό δεσμό με ένα συγκεκριμένο άτομο που χαρακτηρίζεται από αναζήτηση σωματικής επαφής και εγκύτητας, παρηγοριάς, αμοιβαιότητας και ασφάλειας και από άγχος αποχωρισμού σε περίπτωση διακοπής αυτού του δεσμού. Μας λέει δηλαδή πώς νιώθει το ίδιο το παιδί όταν αποχωρίζεται τη μητέρα του. Αναπτύχθηκε από τον Τζον Μπόουλμπι, Βρετανό ψυχίατρο και αναλυτή, και βασίζεται στο συλλογισμό ότι η υγιή συναισθηματική ανάπτυξη προέρχεται από το δυνατό και επίμονο δέσιμο με ένα άλλο άτομο που επιτρέπει στο μωρό να νιώθει ασφαλές και έτσι να αναπτύξει μία υγιή ανεξαρτησία. Και σε αυτό να θυμάστε ότι τα πουλιά φεύγουν από τη φωλιά όταν έχουν φτερά και είναι έτοιμα να πετάξουν. Όχι όταν αποφασίσουν ότι τώρα θα γίνεις ανεξάρτητος. Τα κύρια σημεία λοιπόν είναι ότι το παιδί έχει έμφυτη ανάγκη να προσκολάται σε ένα κύριο πρόσωπο. Μονοτροπική σχέση προσκόλλησης ονομάζεται. Το παιδί χρειάζεται να λαμβάνει συνεχή φροντίδα από αυτό το μοναδικό σημαντικό πρόσωπο προσκόλλησης για περίπου τα 2 πρώτα χρόνια της ζωής του. Οι μακροχρόνιες συνέπειες της μητρικής αποστέρησης μπορεί να περιλαμβάνουν μη επιθυμητές συμπεριφορές. Για να προχωρήσω λίγο πιο γρήγορο, γρήγορα η γονεϊκή προσήλωση όπως αναφέρεται είναι του παιδιάτρου, του Αμερικανού παιδιάτρου William Sears. Ισχυρίζεται λοιπόν η θέση είναι ότι ο ισχυρός συναισθηματικός δεσμός με τη μητέρα, γονιό, έχει επιπτώσει σε όλη τη ζωή του ατόμου και η γονεϊκή προσήλωση είναι μία προσέγγιση στην ανατροφή των παιδιών που έχει ως βασικό στόχο την εδραίωση ισχυρών και ασφαλών δεσμών. Μας δίνει λοιπόν και το baby book, αυτή η θεωρία, που αφορά τη δημιουργία δεσμού με το μωρό κατά τον τοκετό, τον θυλασμό, πολύ σημαντικό κομμάτι, φόρεμα του μωρού σε μάρσιπο, δηλαδή να κρατάμε το παιδί επάνω μας, κοινό ύπνο, οδηγός η γλώσσα του μωρού, όπως είπαμε και πριν, θέλει προσοχή στους εκπαιδευτές μωρών, σε αυτούς που μας λένε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε με το δικό μας το παιδί, και βεβαίως ισορροπία μεταξύ οικογένειας και του νεογέννητου. Θα μείνω λίγο στα bold. Εγκύτητα, προστασία και πρόβλεψη και προετοιμασία για την εγκυμοσύνη, τον τοκετό, την ανατροφή, τροφή με σεβασμό, απόκριση με ευαισθησία, παροχή σταθερής στοργικής φροντίδας, πρακτική θετική πειθαρχία, προσπάθεια να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και οικογενειακή ζωή. Τι παίρνουμε λοιπόν όταν έχουμε τα παιδιά με βάση αυτών των θεωριών κλίσεις στα χέρια μας, στην αγκαλιά μας. Παίρνουμε παιδιά πιο ανεξάρτητα που εξερευνούν με εμπιστοσύνη τον κόσμο. Παιδιά διαθέσιμα από συναισθηματικής άποψης, χωρίς δηλαδή
φόβους ή φοβίες για τον εαυτό τους και με επίγνωση των συναισθημάτων τους. Με καλύτερη γενική διάθεση και μεγαλύτερη ικανότητα χειρισμού των συναισθημάτων τους, για παράδειγμα στο σχολείο. Και παιδιά με ανεπτυγμένα ηθικά κριτήρια και καλύτερη επίγνωση των πράξεων, των συνεπειών και των ευθυνών τους. Πιο πειθαρχημένα, πιο κοινωνικά, με λιγότερο στρες, πιο χαρούμενα, με λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς, με μεγαλύτερη τάση να εξωτερικεύουν και να επιζητούν ενεργά λύση, είτε μόνα είτε με βοήθεια, με καλύτερες σχολικές επιδόσεις. Το πιο σημαντικό είναι το θέμα της υιοθεσίας. Υιοθετώ το παιδί που γεννάω ή δεν θα το υιοθετήσω ποτέ. Είμαι εκεί, αλλά μπορεί και να μην το έχω υιοθετήσει. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, πολύ σημαντικό. Μια γυναίκα μπορεί να έχει κάνει 4 παιδιά και ένα να μην το έχει υιοθετήσει ποτέ. Είναι εκεί και το μεγαλώνει. Και κλείνοντας, θα αναφερθώ στο Σίγμουντ Φρόιντ, όπου λέει, αν ένας άνθρωπος υπήρξε το αδιαμφισβήτητα αγαπημένο παιδί της μητέρας του, διατηρήσει όλη του τη ζωή το αίσθημα θριάμβου, την πίστη στην επιτυχία, που συχνά οδηγεί πραγματικά στην επιτυχία. Και ο άνθρωπος είναι το προϊόν των τραυμάτων της παιδικής του ηλικίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Μάλφα. Υπάρχουν ερωτήσεις? Εγώ απλώς θέλω λίγο να πω ότι επανέρχομαι και θα επανέρχομαι σε αυτό το θέμα. Γιατί αυτό είναι που εγώ ως ΜΕΑ αντιμετωπίζω μετά την έξοδο από το μαιευτήριο ή και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας στο μαιευτήριο. Το θέμα της διαθεσιμότητας της μητέρας. Είναι δύσκολο. Και μάλλον γίνεται και λίγο πιο δύσκολο όσο περνάει ο καιρός και αλλάζουν και οι εποχές. Πόπη, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Ξέρουμε σε επιστημονική βάση τι ποσοστό αλλάζει τη γνώμη του όταν ενημερωθεί για τα ωφέλη του μητρικού θυλασμού. Δηλαδή υπάρχουν γυναίκες, η ενημέρωση είναι άκρο σημαντική, αλλά υπάρχουν μελέτες που να μας δείχνουν ότι ενώ δεν ήταν να θυλάσουν, με την ενημέρωση ένα 30% πήγε προς το θυλασμό ή δεν άλλαξε καθόλου. Υπάρχει κάτι τέτοιο? Δηλαδή, με άλλα λόγια, ενημέρωση αντικειμενικά και ποσοτικά, πόσο βοηθάει? Ναι, αυτό θα μπορούσε να γίνει σε μια βάση δεδομένων που μπορούμε να μοιραστούμε εμείς που κάνουμε την προετοιμασία. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, άρα δεν μπορώ να το απαντήσω. Ωστόσο, μπορώ να μιλήσω για την έρευνα που έγινε από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού κάποια χρόνια πριν, δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονιά, ας μην μείνω σε αυτό, όπου είδε ότι αλλάζοντας συγκεκριμένες μεθόδους και ενημέρωσης, που είναι απαραίτητο και για τα baby friendly, η προγεννητική ενημέρωση πριν από τον κριτό μάλλον, είδανε να εκτινάσεται από το 25% που ήταν για τον πρώτο μήνα, για παράδειγμα, στο 65%, αν θυμάμαι καλά, αλλά παρόλα αυτά είναι διαθέσιμα, και βλέπουμε ότι έχουμε πιάσει τους 6 μήνες που είχαμε 0,1% ή 1% σε γυναίκες που θύλαζαν. Στην επόμενη έρευνα αυτό είχε αλλάξει και βέβαια είναι και κάποια χρόνια που δεν έχουμε κάνει καινούργια έρευνα. Αλλά τα ποσοστά πράγματι έχουν εκτιναχθεί. Δηλαδή, από το 1% είχαμε πιάσει το 25% στο πρώτο εξάμηνο. Ξέρετε, παίζει ρόλο και ο περίγυρος και νομίζω ότι και οι ίδιες οι γυναίκες το δίνουν αυτό στις άλλες. Και είναι τάση. Είναι τάση η οποία ευτυχώς είναι ανωδική. Οπότε μητρικό ένστικτο και ενημέρωση είναι το δίδυμο της επιτυχίας, νομίζω, για αυτή την περίπτωση. Και ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να προσεγγίσουμε και να ακουμπήσουμε μία γυναίκα, έτσι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μάλφα.